Στο σημερινό επεισόδιο μαζί μας είναι η... Η Τάχα TikToker Παντραγωμύρ. Αν ήσουν ιδιοκτήτης dating app, ποιο θα ήσουν, το Tinder ή τον Badoo? Το Tinder. Γιατί? Είναι πιο γνωστό. Πιο γνωστό. Ναι. Φαντάζομαι ναι, δεν ξέρω. Πιο γνωστό, ναι. Έχεις προφίλ. Στο Tinder. Όχι. Από χήν που το σεξ, για 6 μήνες ή τριήμερο μην πεθράσουν. Εκλώτσες εδώ, μωρό, είναι τυχαίο. Απάνω. Έναν τριήμερο μην πεθράμε. Αλήθεια. Αγαπώ την πολλά. Ναι, και εκείνη αγαπάμε. Και να μείνεις έτσι 6 μήνες, γεια σου. Εντάξει. Σιγά. Τώρα να μου πει. Τώρα και να θέλεις να έλεγες δύσκολο. Αφού αν δεν πεθράζεσαι να κάνεις σεξ, ρε. Ναι, αφού βάλεις μάθηκε αλλά έξω. Αποχή είναι 6 μήνες, είχασαι με την πεθρά σου να κάνεις σεξ. Έκαμε το εικόνα, πάμε παρακάτω. Έχεις κάνει Έτυχε, ναι. Όπα. Και τι εντύθηκες, τι ήσουν? Ένα θυμούμαι. Και μανί. Τι έκαμες, κόρη? Έκαμες και ένα ρόλο, εντύθηκες, ήταν απλά το μπαλάσεις τη φωνή σου? Όχι, με τη φωνή παραπάνω, είναι με ρούχα και έτσι πράγματα. Ναι, όχι. Είναι που σου δασκάλα, τραπεζικός υπάλληλος, ήταν που ήσουν? Ρωσίδα. Ρωσίδα κατάσκοπος. Ρωσίδα κατάσκοπος, ναι. Βεβαίως. Επιαστόν. Καλό ίνταλος. Πάλε καλά. Έχεις προσποιηθεί οργασμό? Να μεν. Νομίζω οι παραπάνω γενέζιες έκαναμε το πράγμα. Ναι. Ποιος σημείων του σώματός σου σου αρέσκει? Α, ένα. Ένα. Γιατί αν έχεις πολλά, φτάνουμε σε άλλο level μετά. Κοίταξε, σε τούτη τη φάση που είμαι τώρα, μπορώ να πω ότι η κοιλιακή χώρα είναι έτσι λίγο φούσκωμένη. Υπάρχει και μια δικαιολογία όμως. Ναι. Για το... Τι βλέπεις πρώτα σε έναν άντρα? Το πρόσωπο. Μάθηκε, ας πούμε, μούτι. Γενικά, ούλη τη φάτσα. Ναι. Ναι. Λαλή σου κάτι. Κοίταξε, εγώ με τις άποψεις ότι που το λαιμόν και κάτω σάζει το πράγμα. Μάλιστα. Που το λαιμόν και πάνω, αν δεν σε αρέσει η φάτσα του άλλου. Πάλι χάζεται, ρε. Μα. 2022, πού σου δώκω εγώ τηλέφωνα πλαστικό. Ταλαιπωρία ύστερα πολλά. Ναι. Μια. Όχι, προτιμώ να μ' αρέσει η φάτσα, γιατί τα λόγια δεν πειράζει. Εάν ήσουν πρωταγωνίστρια. Ναι. Πολλά ωραία ερώτηση. Πάρα πολλά. Σε ερωτική ταινία. Ξέρω τον πελάρα μου να όμεις. Ναι. Ποιο θα ήταν το nickname σου? Κάτι kinky. Σίγουρα. Pankinky. Pankinky. Στην κηδεία σου, ποιον τραγούδι θέλεις να σου βάλουμε? Κάτι ανεβαστικό. Πού θα το περιμένουν οι άλλοι? Σε ελληνικό ή σε ξένο? Φουρέιρα, να σου πούμε. Κοίταξε, πάντα στις κηδείες καρτερούν να βάλεις κανένα τραγούδι, έτσι με μελαγχολούμε. Να βάλουμε τίποτε, να ανάψουν τα αίματα. Αν θες, κάνουμε και χορογραφία. Να χορέψεις μου. Αριζό. Συμπλήρωσε τη φράση, είμαι η καλύτερη. Ναι. Εσύ να μου πεις. Είμαι η καλύτερη. Είμαι η καλύτερη κόρη. Είσαι καλύτερη κόρη. Ναι. Είμαι πάρα πολύ καλή. Ώστε. Ναι. Όμως σου ξέρει το. Έμαθεν το τώρα. Έμαθεν το. Πόσες φορές έχεις ερωτευτεί? Ερωτευτεί μια. Τούτο μπορεί να πάρουμε? Ναι. Τούτος ήταν? Έμεινε μαγκονή. Εν είσαι ένα άλλο μπρι. 9 σου. Είμαι 15 χρόνια με τον άντρα μου. Εγώ ξέρω, τα λέμε να παίξω. Δεν ξέρω, να το μάθει και ο κόσμος. Να γυρεύω άλλο που αντουράτσιο πάει και εσύ, άρεσε τον τζαμέ. Έχεις την ευκαιρία να αναιρέσεις έναν πολιτικό της Κύπρου. Ποιος θα ήταν και γιατί? Ένα που να με έχω ενεύκο. Κοίταξε, το φούλι δεν τον πολύ συμπαθώ. Για λέει μόνον εσύ. Ένα από το φούλι. Εντάξει, να μην το κάνω εικόν του. Ο Αβέροφ, ναι. Έμεινε το γέρι μου και ο Τσίνος. Αλλά δεν γεια μου, είπα τον άνθρωπο. Θέλω να ρωτήσω, το νίκη μου, τι θα ήταν σε ερωτική ταινία να μην μόνο μαζί. Τι είναι κουράγιο πιο creative από δικό μου. Τι σε νευριάζει πάνω μου, είτε εξωτερικά είτε εσωτερικά, του χαρακτήρα μου? Το ότι βασικά εν του χαρακτήρα σου δεν έχεις πολύ ελεύθερο χρόνο. Ναι, δηλαδή έτυχε πολλές φορές να κανονίσουμε βρέσει. Το χειρότερο δώρο που έχεις πάρει από γκόμενα. Βέβαια έναν είχες, αλλά τέλος πάντων. Όχι ρε, είχα κι άλλους. Ένας έμεινε. Έμεινε μας. Εν τσουκάμα μου.
Έκανε ένα λουλούδι για μια σοκολατούδα. Άρα το χειρότερο δώρο που σου έχουν κάνει είναι το δώρο που δεν σου έχουν κάνει. Ναι, ήταν όλα οκ, ενώ εντάξει. Έννοια σου λέει. Δεν είμαι δύσκολο άνθρωπο με τσι πράγματα. Γενικά εκτιμώ πάρα πολλά τα δώρα. Έχω παράπονο που μου κάνει ο άντρα μου αρκετέ κάρτε. Α πούμε, εμένα αρέσκουν οι κάρτε. Προτιμώ να πάρει να πάει να μου αγοράσει κάτι, να μου γράψει μια κάρτα που ψήφισε σου για την έχω, α πούμε. Κορή, το λέμε που τον ήξερα, σαν να του περνά όμω. Όχι, τίποτα. Επέτρεψα κάποια κανένα video game στο όνομά σου. Ασέν! Μόνο έτσι. Έχεις την ευκαιρία να αλλάξεις όλο το πρόγραμμα ενός τηλεοπτικού σταθμού στην Κύπρο. Ποιο σταθμό θα ήταν? Του Ρίκ. Του Ρίκ. Ναι. Έβαλαν το όλα με το Ρίκ. Ούλοι με το Ρίκ. Είπαν τζάλι το Ρίκ. Ναι, μάνα μου. Πρόγραμμα τζίνος. Ναι, του Ρίκ. Του Ρίκ. Μάλιστα. Τελικά, τούτον το μέγεθος μετράει? Όχι. Όχι. Εδώ το σημαντικό είναι να ξέρεις να... Περίμενε. Για είναι το μεγέθος μιλούμε. Αγάπη μου, εγώ και... Κοίταξε, αν εντζήνων που κατάλαβα, θεωρώ ότι το σημαντικό είναι να ξέρει ο άλλος να το χρησιμοποιεί. Μάλιστα. Διότι έχει που εν... αναγιούμενο, να πούμε, αλλά δεν. Αρξοφτωτή. Έχει που είναι οκ, αλλά... Βουάου, ξέρω τεχνήματα. Ναι. Κοίταξε, εγώ μιλούσα για τα εμβαδόν του σπιθκιού σου, Ρουζενούρτ. Α, ούτε, όχι, καλύτερα να πιο μικρό. Καλύτερα να πιο μικρό. Να μην το καθαρίζουμε σήμερα. Α, εντός το πρόβλημα. Είσαι έτοιμη να σου δώσω το δωράκι σου και να πάει στην ευχή του Θεού? Ναι. Ορίστε. Έτοιμα. Για όλες τις ξένες γλώσσες που κάνεις και τούτα ούλα, ορίστε. Ευχαριστώ σου πάρα πολλά. Να είσαι καλά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα το βλέπω και θα σε θυμάμαι. Βέβαια. τούτο έλειπε. Καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ επίσης.